ζωή εκεί πώς είναι, στην Νότιο Γαλλία. Είναι πολύ καλύτερα την Ελλάδα, η ποιότητα ζωής. Είναι πιο κάλμα. Είναι πιο κάλμα. Εκεί είστε οι δυο σας με τη Μαρία. Και τον Αστερίξ, τον Αστερίξ. Πόσα χρόνια είστε με τη Μαρία? Νομίζω ότι είμαι με τη Μαρία 18 στα 19 χρόνια. Ποια γυναίκα σου είναι η Μαρία, η τρίτη? Η τρίτη, γιατί θες να το τονίσεις το τρίτο στεφάνι, δηλαδή. Γιατί και εγώ είμαι χωρισμένος τώρα για να δω τι μεριγενέστε. Εντάξει, είσαι χωρισμένος τώρα, εσύ είσαι πρωτοετής φοιτητής. Ωραία. Εσύ είσαι λοιπόν τελειόφυτος και αριστούχος. Είσαι πρωτοετής φοιτητής και εντάξει. Άρα το τρίτο είναι το καλό, ρε παιδί μου. Το τρίτο και το καλό. Το τρίτο και το καλό. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε με τη Μαρία? 25 χρόνια νομίζω. Όχι, κάνεις λάθος. 27. Και πάλι είσαι κακά πληροφόρη. 28 τόπες. Τώρα είσαι καλά. Ήθελα να το. Ξέρω πολύ καλά. Να το πάω λίγο. Η πεθερά, η οποία ζει και βασιλεύει ακόμα, νομίζω ότι με αγαπάει πολύ, με έχει συνηθίσει. Με έχει συνηθίσει. Είναι μικρότερη σου ή μεγαλύτερη σου η πεθερά? Είναι μικρότερη μου. Είναι μικρότερη σου. Είναι μικρότερη μου, νομίζω, 3 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Η Μαρία μου επεκτείνει, επιμηκύνει τη ζωή. Με βάζει, πάω, κάνω εξετάσεις. Τώρα μου άλλαξε τα φώτα στην Νότιο Γαλλία, πέρασα από 5 ιατρικά κέντρα, να πούμε. Τα μαλλιά τα έχεις βάψει ποτέ? Βέβαια, ναι, ήθελες να θες να με πας πάλι να σου πω ότι τα έχω βάψει. Τα έχω βάψει ανεπιτυχώς. Τα έχω βάψει. Και τώρα γιατί τα αφήνεις έτσι, άσπρα? Τα έχω αφήσει. Μ' αρέσει έτσι πιο βιετναμέζικα, πιο, ξέρεις, γοριλίστικα, ας πούμε. Μ' αρέσει έτσι αντριλίκι, μεγάλο. Με βαμμένο μαλλί, δεν σου άρεσες? Όχι, μια φορά μάλιστα εκεί στο Μονακό έγινε χαμός. Δηλαδή? Βγήκαμε κομμωδινή μαλλί κατευθείαν, με είδε η άλλη και γέλαγε και... Με είδε η Μαρία και γέλαγε και έμεινε ιστορικό τότε, κατάλαβες. Κάνα μπότοξ, αν και μια χαρά είσαι, δηλαδή. Έχω για κάνει, σου... έκανα φέτος. Έκανες μπότοξ? Βέβαια, βέβαια. Η Μαρία αυτή. Πήγες και έκανες μπότοξ? Η Μαρία αυτή με πήγε, κοίτα, όχι, είχα πει ότι πρέπει να βγάλω κάποιες ελιές που θεωρούσα επικίνδυνες. Ναι. Και στη συνέχεια η Μαρία ήταν δίπλα, λέει, δεν του ρίχνεις και δύο μπότοξ? Λέει, αυτό να κάνω 4. Και με πλακώσανε και με... μου κάνουν μια ψηλή επισκευή. Σεξουαλικά όλα εντάξει, δηλαδή ταύρος? Ναι, δεν έχω προβλήματα σεξουαλικά. Πραγματικά το λέω. Δεν έχω προβλήματα. Δεν θέλω να πω τώρα να δώσω και μα. Δεν θέλω να δώσω οδηγίες σε κάποιους που είναι κοντά στην ηλικία μου ή έχουν κάποιες γυναίκες σαν τη Μαρία Καρά που είναι έτσι σαν φλογερή Σπανιόλα και τέτοια, ας πούμε. Και δεν θέλω να πω διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντως να σου πω την αλήθεια. 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Εάν δεν συμβούν ορισμένα πράγματα, ξέρεις και δεν μιλάω, αν δεν συμβούν 4 με 5 φορές την εβδομάδα, εγώ είμαι άρρωστος μετά. 4 με 5 φορές την εβδομάδα? Την εβδομάδα και καμιά φορά.